πάμε γρήγορα να δούμε, γιατί έχουμε χαρά λεμονή έναν προεκλογικό αναβρασμό. Ναι, όντως έχουμε έναν προεκλογικό αναβρασμό και μάλιστα όχι απλά προεκλογικό αναβρασμό, δύσκολες εκλογές για τους υποψήφιους, Φίλιππε. Υπάρχουν, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν σενάρια και για τρίτη κάλπη. Το ρευστό πολιτικό τοπίο και οι πολλαπλές κρίσεις άνοιξαν το σενάριο αυτό και μάλιστα το άνοιξε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία εκτίμησε χθες ότι αν και η δεύτερη κάλπη δεν βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός δεν θα προχωρήσει σε τρίτες εκλογές, αλλά θα αναζητήσει συμμαχίες για να προκύψει μια σταθερή κυβέρνηση. Μάλιστα, έδειξε ευθέως προς την πλευρά Πασόκ Κινάλ και όχι προς την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Όμως, λίγο αργότερα βγήκε, για να δεις πώς άνοιξε η συζήτηση της τρίτης κάλπης. Λίγο αργότερα, λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Είπε ότι τις εξελίξεις θα τις διαμορφώσουν τα αποτελέσματα της δεύτερης κάλπης. Όπως καταλαβαίνεις, με αυτό και μόνο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και τρίτες εκλογές. Τώρα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα για τους υποψήφιους βουλευτές. Στην πρώτη κάλπη θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, η οποία κατά βάση θα είναι πιο χαλαρή λόγω του συστήματος της απλής αναλογικής που δεν θα βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ναι. Η εκλογική κατάταξη όμως των βουλευτών είναι μια σημαντική παράμετρος, γιατί στις δεύτερες εκλογές που θα διεξαχθούν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής θα μπουν σε λίστα. Οπότε κατά την είσοδό τους σε αυτήν θα την κρίνει εν πολλής και ο αριθμός των ψήφων που συγκέντρωσαν στην πρώτη φορά. Συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή, ήσουν πρώτος στην ψηφοφορία από τον κόσμο, τη Σταυροδοσία. Έτσι θα μπει και πρώτος στη λίστα. Συνήθως έτσι γίνεται. Εκτός και αν ο αρχηγός του κόμματος δεν γουστάρει και πολύ. Κάποιον. Κάποιον που ίσως εκεί να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα που συνήθως δεν γίνεται, γιατί πάντα έχουμε δει ότι όπως είναι ακριβώς το ίδιο γίνεται και με τη λίστα. Έτσι. Όμως. Δεν θα είναι και πολύ εύκολο αυτό για τον Πρωθυπουργό, διότι όταν κάποιος έχει έρθει πρώτος και αν έχει και διαφορά από τον δεύτερο... Θα παραμείνει στη λίστα. Βέβαια, θα παραμείνει και λογικά. Η τρίτη κάλπη δεν καταλαβαίνω τι είναι. Η τρίτη κάλπη είναι το ενδεχόμενο, η δεύτερη, αντί να, αν δεν βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αντί ο Πρωθυπουργός να μπει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για συγκυβέρνηση, να πάει σε τρίτες εκλογές. Να ψηφίσουμε για τρίτη φορά. Άρα εδώ τι σου λέει ο Κυριακός, σου λέει κύριε, δεν με ψηφίζετε, εκλογές. Εκλογές. Συνέχεια εκλογές μέχρι να με βγάλετε αυτοδύναμο πρωθυπουργό. Και το θέμα το άνοιξε η Ντόρα Μπακογιάννη. Θα σας στέλνω κάθε Κυριακή, όχι για καφέ, θα σας στέλνω όχι για να κάνετε τα μπάνια σας, θα σας στέλνω στην κάλπη. Κάποια στιγμή θα βαρεθείτε, σου λέει, δεν γίνεται. Είναι, μετά θα μειωθούν κιόλας οι υπόλοιποι που βαρεθεί, που ψηφίζουν τα μικρότερα κόμματα. Οι βαμμένοι δημοκράτες θα εκεί συνεχίζουν να πηγαίνουν. Θα πηγαίνουν εκεί και Κυριάκο, wow, και τελειώνει η ιστορία. Δεν είναι και τα πράγματα, δεν είναι εύκολα και για τον Νίκο Ανδρουλάκη έτσι, διότι αν ισχύει αυτό που είπε χθες η Ντόρα Μπακογιάννη, δεν το είπε ξεκάθαρα, αλλά το έδειξε, που έδειξε προς την μεριά Πασόκ Κινάλ. Το έχει ξαναζήσει το παραμυθάκι το Πασόκ Κινάλ. Και το εγώ να σου πω και το λέω και το λέω. Ότι διευθυντής πολιτικού γραφείου, υποψηφίου βουλευτή του Πασόκ στη Β' Πειραιά, διατυμπανίζει ότι ο βουλευτής για τον οποίο συνεργάζεται και είναι διευθυντής του, θα είναι ο επόμενος υπουργός της εμπορικής ναυτιλίας. Του λέω πώς θα γίνει αυτό, αφού θα συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ ξαναλέω. Διευθυντής πολιτικού γραφείου, πολιτικού υποψηφίου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, διατυμπανίζει ότι ο υποψήφιος στον οποίο τρέχει και είναι στο ΠΑΣΟΚ, θα είναι ο επόμενος υπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Όχι επειδή θα είναι κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, αλλά επειδή θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά λένε, ξαναλέω κύριε Ανδρουλάκη, ακούτε, αυτά λένε δικοί σας. Θα σας κάνω και ζημιά βέβαια. Βέβαια. Βέβαια, μα δεν είναι καθόλου εύκολη. Και αθέλειες με καλέσει να του πω και ποιος είναι. Ο πρόβλημα. Ναι, ο πρόβλημα. Και μετά έχουμε και τον Τσίπρα που αφήνει κάποιες σκιές για μη τίμιες εκλογές.
Διότι πριν καλά-καλά προκηρυχθούν εκλογές, γιατί δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές επισήμως, κάνει λόγο για υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών εδώ και τώρα και βγαίνει ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης, ο υπουργός επικρατείας, και λέει ότι πρόκειται για μια εξόχως αντιθεσμική δήλωση. Μάλιστα. Για να δούμε, θα έχει πολύ σοου και θα είναι σκληρό το παιχνίδι. Θα έχει σοου. Καταγγελίες, θα... προβοκάτσιες. Και τι δεν έχουμε να δούμε. Θα έχει πόλωση. Γενικώς θα έχει ενδιαφέρον πάντως. Θα υπάρχει τεράστια πόλωση.